τις προσφωνήσεις μια και τόσες φορές ακούστηκαν, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη για μια φορά ακόμη, όπως κάνουμε κάθε φορά, να πω δύο κουβέντες και για τον στρατηγό που φεύγει, αλλά και για τον στρατηγό που έρχεται, τον οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε, αλλά θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να το γνωρίσουμε στο διάστημα που θα είναι εδώ. Αλλά και για τον αρχηγό, τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη, που ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα εδώ. Να ξεκινήσω από τον κύριο Αγγελούδη. Από την πρώτη επίσκεψη που έκανε στο Δημαρχείο, κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος έτσι ακριβώς όπως τον περιέγραψαν οι συνάδελφοί του. Βέβαια, ας πω έτσι απλά, ότι μαζί του με συνέδεε το όπλο. Εγώ υπηρέτησα τα θεοθωρακισμένα και ως αμφιπύλαρχος και μάλιστα το υπηρέτησα στην περιοχή του, στον Εύρο, τα δύσκολα χρόνια. Βρήκαμε λοιπόν κοινά σημεία και από εκεί και πέρα η συνεργασία μας ήταν η καλύτερη δυνατή. Και πράγματι πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τη συμπεριφορά του αποκτούσε αμέσως φίλους. Θέλω να το ευχηθώ να είναι καλά και ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή του να έχει επιτυχία και να τον χαρεί και η οικογένειά του περισσότερο. Ευχαριστώ. Βέβαια, τα ίδια ισχύουν τώρα και για τον αγαπητό φίλο του Φράγκου Φραγκούλη. Αν και θα πω, επιτρέψτε μου σε αυτή την ομίγερη, ότι με αυτή την ομιλία που έκανε διαφοροποίησα αρκετά πράγματα στο μυαλό μου, γιατί μέχρι τώρα τον είχα στο μυαλό μου σαν στρατιώτη. Πολύ μου φαίνεται ότι θα τον έχω σαν πολιτικό σε λίγο. Όχι, αν δεν παρκουλάρισες μέσα. Αγαπητέ αρχηγέ, ο Δήμαρχος Λάρισας υπηρέτησε τη Λάρισα και την υπηρετεί αρκετά χρόνια και κλείνει τον κύκλο του. Και τα έχουμε πει αυτά. Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχετε λόγο να είσαστε και στη Λάρισα κοντά. Γιατί εμείς λέμε απλά, αφού είσαι γαμπρός εδώ, είσαι από το χωριό της γυναίκας σου. Άρα λοιπόν, βέβαια, για το καινούργιο είπα, του εύχομαι καλή σταδιοδρομία, του εύχομαι σαν νότερα και θα είμαστε εδώ κοντά για να συνεργαστούμε. Χάρηκα που άκουσα τον καινούργιο αρχηγό του ΓΕΣ ότι άγει την καταγωγή του από τη Λάρισα. Δεν το ξέραμε. Ξέρω καλύτερα από σένα. Δεν το ξέραμε, στρατηγέ μου. Δεν το ξέραμε. Αυτό το όνομα υπάρχει εδώ στην περιοχή. Αλλά δεν υπηρετήσαμε. Δεν ξέρω, όχι, λέω το όνομα υπάρχει στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχετε συγγένεια. Βέβαια. Τώρα πληροφορήθηκα ότι η βαθιά καταγωγή είναι από την Καριά Ολύμπου. Καριά. Από την Καριά Ολύμπου. Κρανιά. Κρανιά Ολύμπου. Καριά. Καριά. Σωστά λοιπόν. Λοιπόν, από την Καριά Ολύμπου. Άρα λοιπόν, για να έρθω και να ολοκληρώνω, αυτά που είπε ο αγαπητός Φράγκος Φραγκούλης δεν κλείνουν. Έχουμε λαμβάνει λοιπόν. Μετά την περίφραξη. Όχι, αυτό αφήστε το, αρχηγέ, αφήστε το. Τα είπε καλά ο κ. Φραγκούλης και θα τα πούμε. Κλείνοντας όμως θα πω κάτι. Ακούγεται ότι η στρατιά σε λίγο δεν θα υπάρχει. Και να τα λέμε τα πράγματα όπως τα ακούμε. Εμείς σας λέμε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα δώσουμε τον αγώνα που πρέπει για να παραμείνει η στρατεία. Γιατί για μας είναι ιδιαίτερη τιμή για την πόλη της Λάρισας και αυτό το κατάλαβαν οι Λαρισαίοι και οι Δημοτικές Αρχές από το 1882, αμέσως ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση, και ο Δήμος παραχώρησε την τεράστια αυτή περιουσία στο στρατό γιατί ήθελε να έχει εδώ τους μεγαλύτερους σχηματισμούς και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που είναι και η στρατιά που είναι και το ΑΤΑ. Και το έχουμε τιμήσει και το ΑΤΑ έχουμε τιμήσει και τη στρατιά. Τα ωφέλη ήταν αμοιβαία. Δεν μπαίνω στα μικροωφέλη και στις μικροσκοπιμότητες. Μπαίνω ακριβώς σε αυτά που έλεγα προηγουμένως για την ιδέα του ρυθμού. Άλλαξε η πόλη της Λάρισας με την ύπαρξη αυτών των σχηματισμών. Σε όλους τους τομείς. Και στον κοινωνικό
και στον πολιτιστικό αλλά και στον οικονομικό. Βλέποντας όλα αυτά και επειδή όλα τα χρόνια ήμασταν κοντά, θα συνεχίσουμε να είμαστε και θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην γίνουν αυτές οι ανατροπές και δεν θέλουμε να είμαστε έξω από αυτές τις συζητήσεις, είτε γίνονται από τους στρατιωτικούς είτε από τους πολιτικούς που στη τελευταία ανάλυση τις αποφάσεις τις παίρνουν οι πολιτικοί, γιατί ο Δήμος Λαρισαίων είναι στους 4 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας. Είναι η μόνη πόλη που στην τελευταία απογραφή παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση και ακριβώς έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που τη δίνουν την δικαιολογία και τη δημαρχία αλλά και τον κόσμο να αγωνίζεται γι' αυτά. Εύχομαι σε όλους σας να είσαστε καλά και να είστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι καλύτερη δυνατή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και από όλους τους συνεργάτες μου, τον απερχόμενο στρατηγό, τον απερχόμενο διοικητή στρατιάς, τον οποίο είχαμε μία άριστη συνεργασία. Είχαμε μία συνεργασία πάρα πολύ καλή σε περιόδους κρίσεων που αντιμετωπίσαμε εδώ πέρα. Είχαμε συνεργασία σε μικρά και μεγάλα θέματα. Αλλά η συνεργασία μας αυτή, η οποία στηριζόταν στη συνέργεια, έφερνε αποτελέσματα και μάλιστα αποτελέσματα τα περισσότερα δεν ήταν ορατά στην κοινωνία άμεσα, αλλά ήταν αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας. Εύχομαι και πιστεύω ότι με τον κύριο Γκίνη θα έχουμε τον νέο αρχηγό, διοικητή της στρατιάς, θα έχουμε την ίδια και καλύτερη συνεργασία, γιατί τα πράγματα προχωρούν μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο. Τον κύριο Φραγκούλη, επισκεπτόμασταν ανά πάσα στιγμή για μεγάλα ζητήματα, λύναμε ζητήματα, βοηθούσαμε. Τα πράγματα μας βοηθούσε πάρα πολύ και πιστεύω, αρχηγέ, θα έχουμε και εσάς την πόρτα ανοιχτή. Πάντα δεν κάνουμε κατάκριση. Εμείς η περιφέρεια δεν κάνουμε κατάκριση. Πάντα σε συνεργασία και συνέργεια. Εντάξει, για εμάς η στρατιά, όπως και 110, τέργα μάχης, αλλά και το ΑΤΑ είναι προστιθέμενης αξίας για τη Θεσσαλία. Γι' αυτό θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Να παραμείνουν εδώ. Να παραμείνουν και να βελτιωθούν. Και όχι να υποβαθμιστούν. Σε αυτό θα μας έχετε συμμάχους. Ξέρετε, σε μια δύσκολη περίοδο, όπου η χώρα μας είναι στην κόψη του ξηραφιού, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος του λαϊκισμού και του κεροσκοπισμού και ο δρόμος της ευθύνης. Εμείς πιστεύουμε στον δρόμο της ευθύνης, όπως και το στράτευμα πιστεύει στον δρόμο της ευθύνης. Βέβαια, εμείς ως περιφέρεια είμαστε κοντά, βοηθάμε και ξέρουμε ότι έχει προσφέρει η στρατιά και ο στρατός εδώ στη Λάρισα. Καταρχήν, μια τεράστια περιουσία έχει δώσει δωρεάν στο Δήμο. Μια τεράστια περιουσία. Και βοήθησε τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίο σήμερα και χθες να δίνονται τεράστιες εκτάσεις δωρεάν, που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Αυτό είναι μια μεγάλη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία και πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν είναι μόνο ότι εδώ που ζουν, εργάζονται, ασκούν το δικαίωμα στη ζωή και δημιουργούν την μόχλευση της προστιθέμενης αξίας, αλλά είναι ότι δίνουν κιόλας. Είναι δωρητές εδώ. Γι' αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί, γι' αυτό και πρέπει να τιμήσουμε διαχρονικά όλους τους διοικητές στρατιάς και της αεροπορίας που περάσαν από εδώ. Γιατί προσφέραν, γιατί αγαπήσαν τον τόπο και ξέρετε τι δύσκολο είναι να δώσεις περιουσία σε μια δύσκολη στιγμή. Σε μια τραγική στιγμή για τη χώρα. Να αποποιηθείς περιουσιακά στοιχεία. Αλλά αυτό πάει να πει ότι υπάρχει υπέρβαση. Υπέρβαση του εγώ. Είναι εμείς και τιμούν την πόλη εδώ και την περιοχή. Να είστε καλά, να ξέρετε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι συμπαραστάτη σας. Γιατί πιστεύουμε σε εσάς, πιστεύουμε στις αρχές, πιστεύουμε στις αξίες, πιστεύουμε στην προσφορά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.